Καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρία προ το Προεδρικό και το Σπίτι τη Ευρώπη πραγματοποίησε το αγροτικό κίνημα. Στην πορεία συμμετείχαν αγροτικά οχήματα και τρακτέρ. Οι αγρότε ζητούν την στήριξη τη κυβέρνηση ώστε να ανατραπεί η πρόταση τη Κομισιόν για απαγόρευση τη χρήση φυτοφαρμάκων σε περιοχέ Νατούρα όπου υπάρχουν ποτάμια και φράγματα αλλά και σε κατοικημένε περιοχέ. Οι αγρότες δημαρτύρονται χαρακτηρίζοντας πολύ αυστηρή την πρόταση της Κομισιόν και προειδοποιούν πως ενδεχόμενη εφαρμογή της θα σημάνει το τέλος της παραγωγής προϊόντων αφού οι γεωργοί θα ανακαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Είναι αντιληπτέ οι ανησυχίε των αγροτών, δήλωσε ο εκπρόσωπο τύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο, Θάνο Αθανασίου. Ωστόσο, επισήμανε πω δεν πρέπει να γίνεται λόγο για συνωμοσίε πίσω από κλειστέ πόρτε, αφού για τη διαμόρφωση τη πρόταση λήφθηκαν υπόψη οι απόψει των καταναλωτών των κρατών μελών, οι οποίοι ζητούν λιγότερα φυτοφάρμακα στο πιάτο του. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόβλεψη για στήριξη των αγροτών, αφού το κόστο τη νέα μετάβαση θα καλυφθεί πλήρω για τα επόμενα πέντε έτη. Στη σύλληψη ακόμη ενό ατόμου που φέρνει να μπλέκεται στο κύκλωμα παραχώρηση αδειών παραμονή αλλοδαπών στην Κύπρο με πλαστά έγγραφα προχώρησε η αστυνομία. Ο εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία Χρήστο Ανδρέου δήλωσε ότι το συγκεκριμένο άτομο συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακα ενώ προσπαθούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Χθε η αστυνομία συνέλαβε άλλα δύο άτομα. Πρόκειται για Κύπρια επιστοποιούσα υπάλληλο ηλικία 65 ετών και σύρω ηλικία 41 ετών. Οι δύο φέρονται να ενεργούσαν ω μεσάζοντε. Από προχθέ, τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, λειτουργό του τμήματο Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευση και Έξι Σύροι. Εναντίον των συλληφθένων, διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προ διάπραξη δικαπουργήματο, συνωμοσία προ κατοδολίευση, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και εξασφάλιση εγγραφή με ψευδεί παραστάσει. Διερευνώνται επίση αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού δημοσίου λειτουργού, κατάχρηση εξουσία και παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντο. Τα όσα λέγονται και γράφονται για σημαντικά εσωτερικά προβλήματα που παραπέμπτουν σε σκηνικό πολέμου στην Πινδάρου, σχολίασε η πρόεδρο του κόμματο και πρόεδρο τη Βουλή, Ανίτα Δημητρίου. Μιλώντα από το Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται για τη διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπη, η κυρία Δημητρίου μίλησε για εικόνα που αδικεί το δημοκρατικό συναγερμό και χαρακτήρισε τα σχόλια επιτιδευμένα. Θα εργαστούμε για να ενώσουμε πραγματικά στην πράξη το κόμμα μας. Χρειαζόμαστε το χρόνο μα, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και ο δημοκρατικό συναγερμό θα παραμείνει πρωταγωνιστή, σημείωσε πήγε να διασταυρώσει το αυτοκινητόδρομο και παρασύρθηκε από διαρχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Πρόκειται για άλλο δαπό, άντρα ηλικία 43 ετών, ο οποίο τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσία, στο ύψο τη Καλαβασού. Όπω ανέφερε στο ΚΙΠΕ, ο Χάρι Χάντζη Γιασεμί, εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, γύρω στι 9 το βράδυ της Κυριακής 18 Ιουνίου, νεαρός ηλικία 27 ετών. Οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λεμεσού-Λευκοσίας, όταν παρά την έξοδο Καλαβασού, κάτω από συνθήκε που διδρευνώνται, παρέσυρε 43χρονο αλλοδαπό που εργάζεται σε θερμοκήπια τη περιοχή. Ο 43χρονο προσπαθούσε να διασταυρώσει τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από την Καλαβασό προ το Ζήγη ενώπιον τη αρμόδια ανακρίτρια με βαρύτατε κατηγορίε τη σύσταση εγκληματική οργάνωση πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και έκθεση ζωή σε κίνδυνο, οδηγήθηκαν στο πολύ νεκρό ναυάγιο με 78 νεκρού και εκατοντάδε αγνοούμενου μετανάστε που σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά τη πύλου, ενώ σε συλλήψει προχώρησαν και οι πακιστανικέ αρχέ. Και πριν κλείσουμε, λίγα λόγια για τον καιρό. Απόψε ο καιρό θα στα καταστεί σταδιακά έθριο, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια θα παρατηρείται παροδικά αυξημένη χαμηλή νέφωση. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο προοδευτικά στα νότια και στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρό αρχικά θα είναι κυρίω έθριο, παρόλο που τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο τεραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στου 33 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στου 29 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στου 28 στα υπόλοιπα παράλια και στου 22 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλο του απογευματινού μα δελτίου. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αντάσσα Ιωάννου. Καλή συνέχεια.